Από τη μια τα δισεύρετα σπίτια για ενοικίαση λόγω του Airbnb, από την άλλη τα υπέρογκα ενοίκια, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα Χανιά αδυνατούν να εξασφαλίσουν στέγη. Κάθε χρόνο το πρόβλημα οξύνεται, με το Δήμο να προχωρά φέτος σε παραχώρηση των παιδικών κατασκηνώσεων του Καλαθά σε μια προσπάθεια να αυλυνθεί το πρόβλημα. Όλα αυτά τα χρόνια ζούμε το μεγάλο πρόβλημα των αναπληρωτών που έρχονται από άλλους νομούς των Χανίων. Έτσι λοιπόν, ξέροντας εκ των έσω το πρόβλημα και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί η έβρεση κατοικίας, αποφασίσαμε λοιπόν, γνωρίζοντας, σας ξαναλέω, το πρόβλημα, να βρούμε μια προσωρινή λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Οι παιδικές κατασκηνώσεις του Καλαθά ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τρεις οικίσκοι θα τεθούν στη διάθεση όσων εκπαιδευτικών υποβάλλουν σχετικό αίτημα για φιλοξενία στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάναμε αίτηση στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί δεν ανήκουν οι κατασκηνώσεις στο δικό μας Υπουργείο. Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας αυτό. Έγινε κοινοποίηση στους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι με χαρά αγκάλιασαν αυτή μας την πρωτοβουλία. Έγινε ανακοίνωση περαιτέρω στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Προσωρινό πλην όμως ικανό να βοηθήσει αναπληρωτές που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, χαρακτηρίζει το μέτρο ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Η ποιότητα αυτή που παρέχει ο Δήμος δεν είναι κάτι που εμείς το βλέπουμε αρνητικά. Θεωρούμε ότι για μερικές μέρες, δηλαδή για μια διαχρόνια διαμονή, μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιους συναδέλφους. Πάνω από 600 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν φέτος μόνο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν διδάσκουν για πρώτη φορά σε σχολεία του νομού και έτσι φέτος η ζήτηση σπιτιών για ενοικίαση ήταν μικρότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ευτυχώς φέτος οι πατριώτες μας, οι Χανιώτες, προσέφεραν τα σπίτια που έχουν περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν δεχτήκαμε από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς παράπονα ότι δεν βρήκαν. Βρήκαν είναι βέβαια δυστυχώς ακριβά. Τώρα, συγκεκριμένα για την κατασκήνωση Καλαθά, ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή που πράγματι έκανε τις ενέργειες, έστω προσφέροντας αρχικά αυτή τη δυνατότητα. Δεδομένων των συνθήκων, με τα σπίτια στα Χανιά να ενοικιάζονται σε τιμές που αρχίζουν από 300 ευρώ το διάρρη και ξεπερνούν τα 500 ευρώ για τριάρρη, ο Δήμος προσανατολίζεται σε παραχώρηση χώρου για μόνιμη φιλοξενία εκπαιδευτικών που έχουν ανάγκη. Έχει κατά 90% εξασφαλιστεί ένας τέτοιος χώρος για του χρόνου. Γίνονται εργασίες ανακαίνησης του χώρου αυτού. Δεν μπορώ να ανακοινώσω τίποτα εάν δεν κλείσει η συμφωνία. Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων.